Παλικάρια, εργάτες της ΛΑΡΚΟ, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να χαρακτηρίζεστε μετά από αυτόν τον αγώνα 4,5 χρόνια τώρα που δώσατε, δίνετε και θα συνεχίσουμε μαζί από κοινού να δίνουμε. Εσείς και οι οικογένειές σας. 4,5 χρόνια τώρα τα έχετε βάλει και με τους θεούς και με τους δαίμονες και είσαστε ήδη νικητές. Με υπουργεία, με κυβερνήσεις, με πρωθυπουργούς, με πολιτικές, με μετροπολογίες, με δικαστήρια, με λάσπη στον αγώνα σας και εσείς εκεί όρθιοι. Και αυτό χάνει στην οργάνωση, στο σωματείο, στην ενότητα, στην αισιοδοξία, στην αλληλεγγύη μεταξύ των εργατών και με προσανατολισμό τέτοιο που δεν αφήνει σε κανέναν το περιθώριο για παρερμηνίες ότι έξω από τη ΛΑΡΚΟ δεν πρόκειται να βγείτε και στο ότι δεν θα επιτρέψουμε από κοινού να μαραζώσει ο τόπος μας. Και απέναντι σε αυτά τα δύο συνθήματα που έγιναν συνθήματα, που κρύβεται η ουσία του αγώνα μας, στεκόμαστε στη σωστή πλευρά σαν αγρότες. Είμαστε με τα δίκαια αιτήματα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, γιατί ήταν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ που στάθηκαν αλληλέγγυα στις μεγάλες, στις μεγαλειώδεις αγροτικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος στην περιοχή μας, όπου εδώ ανοίγω παρένθεση και σημειώνω το εξής, επειδή είναι πρόσφατο. Τα μισά μέλη της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, η κυβέρνηση τα στέλνει σε αγροτοδικεία. Ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία, έτσι αντιλαμβάνονται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τους για τον πρωτογενή τομέα, για την αγροτική παραγωγή. Κλείνω την παρένθεση. Γιατί ο αγώνας που δίνεται είναι παράδειγμα μίμησης, θαυμασμού και για το δικό μας τον ίδιο αγώνα. Που τα προβλήματα όχι μόνο δεν λύθηκαν μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά οξύνθηκαν περισσότερο. Υπάρχουν συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, τα είπε και ο πρόεδρος, που από τον ιό της ευλογιάς θανατώθηκαν εξ ολοκλήρου τα κοπάδια και εδώ και 7 μήνες δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Χαρακτηριστικά πάλι ανοίγω παρένθεση, επειδή είναι και το πρόσωπο της ημέρας, αλλιώς δεν θα το έκανα. Ο Αυγενάκης έκανε 2 μήνες να υπογράψει τις αποζημιώσεις για τους συναδέλφους κτηνοτρόφους, γιατί είχε προβλήματα με τις ευρωεκλογές. Έτρεχε με τις ευρωεκλογές. Υπάρχουν συνάδελφοι που, εδώ να πούμε ότι υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο στην κυβέρνηση, που ξεκάθαρα υπάρχουν και στην περιφέρεια. Και αναφέρομαι στο πρόβλημα με την άρδρευση της Κοπαίδας, για το θέμα του νερού της Κοπαίδας, που μπήκαν να καλλιεργήσουν, ξαναλέω, τα είπε και ο πρόεδρος, πάρα πολύ δαπανηρές καλλιέργειες, όπως είναι το Καλαμπόκι, το Τριφύλι, το Βαμπάκι, και από τη στιγμή που τα έσπηραν δεν έχουν ποτίσει ούτε μία σταγόνα. Υπάρχουν συνάδελφοι στην περιοχή που έχουν βιώσει το πετσί τους τις επιδράσεις από τα φωτοβολταϊκά, που τα ήδη υπάρχοντα φωτοβολταϊκά, και τώρα στην περιοχή, στον Μπερμπάτι, τους λένε ότι θα κατασκευαστεί άλλο ένα γιγαντιαίο φωτοβολταϊκό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις καλλιέργειες γύρω-γύρω από την περιοχή. Στην ελαιοκαλλιέργεια ερχόμαστε από μια πολύ δύσκολη χρονιά, με μηδενική παραγωγή την περσινή, και φέτος που περιμέναμε να καλύψουμε τα κοστολόγια και να έχουμε ένα εισόδημα, σε πολλές περιοχές του Δήμου μιλάμε ξανά για ακαρπία, και με δεδομένες τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν και αυτή η παραγωγή που υπάρχει, υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος να συγκομιστεί. Άρα λοιπόν, στην περιοχή μας, μειωμένα τα αγροτικά εισοδήματα, στην ανεργία οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, τα μαγαζιά κλείνουν έναν μετά το άλλο, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Πού την πάνε ακριβώς τη δουλειά? Μπροστά σε αυτή την κατάσταση μπαίνει το δίλημα το αν θα δεχθούμε να συμβαίνουν όλες αυτές οι εξελίξεις στον τόπο μας. Το δρόμο τον δείχνουν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, μας τον έδειξαν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, γιατί είναι ο μόνος δρόμος που έχει νίκες και μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Είναι ο δρόμος που εξασφαλίζει αξιοπρέπεια σε εμάς, στα παιδιά μας και στις οικογένειές μας. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι.